Τώρα, κύριε Ξυλούρη, καλησπέρα. Αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος εδώ, στο πλατό της εκπομπής μαζί μου. Αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος και πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Δεν μπορώ να μην σας ζητήσω και ένα σχόλιο. Είστε αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος για τόσα είπε και ο κύριος Λέκας. Και ξαναλέω, κρατάω αυτό που είπε, πρόληψη στις υποδομές. Πόσο σπουδαίο κρίνεται στην παρούσα φάση. Έχει δίκιο σε αυτό. Έχω μια μικρή διαφωνία. Σχεδόν. Απάλλαξε την κλιματική αλλαγή από την συμμετοχή στα φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Μπορεί να μην αυξάνει σε τόσο μεγάλο βαθμό την ένταση των φαινομένων που την αυξάνει, αλλά αυξάνει τη συχνότητα. Και οι προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή, οι μελέτες που έχουν γίνει και γίνονται, λένε ότι θα έχουμε ενδεχομένως τις ίδιες ποσότητες νερού, ας πούμε στην Κρήτη, αλλά θα είναι σε μικρότερο χρονικό διάστημα και μεγαλύτερες ποσότητες σε εκείνο το διάστημα. Άρα πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό είναι βέβαιο πια. Το θέμα με τις υποδομές είναι το ερώτημα, όπως το βάλατε, ότι πρέπει να αλλάξουν οι σχεδιασμοί και η ποιότητα των κατασκευών και η ανθεκτικότητα των υποδομών. Και αυτό μπαίνει σιγά σιγά στη ζωή μας, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι, είναι και κοστοβόρο και δεν είναι θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να γίνει σε ένα βράδυ. Δεν γίνεται σε ένα βράδυ. Mm-hmm. Δηλαδή μια γέφυρα που έχει φτιαχτεί τώρα πριν 30 χρόνια, έχει φτιαχτεί με κάποιες προδιαγραφές, σε ένα ρέμα που έχει αυτή τη διαστάση, αύριο ενδεχομένως μια πλημμύρα μπορεί να την γκρεμίσει. Το είδαμε στον Κερίτη, 100 χρόνια γέφυρα και γκρεμίστηκε. Που σημαίνει ότι οι υποδομές πρέπει να σχεδιάζονται από εδώ και πέρα με άλλες προδιαγραφές. Εκεί που μετράνε ένα ρέμα με πλημμύρα 50ετίας, αυτό μετράμε στα ρέματα. Αυτό μετράνε οι ειδικοί δηλαδή για την οριοθέτηση. Ίσως πρέπει να πάμε σε πλημμύρα εκατονταετίας, μεγαλύτερες διαστάσεις του ρέματος για να μπορεί να πάρει κάποια ποσότητα νερού και μεγαλύτερη ποσότητα προφανώς. Και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι θα το απορροφήσει όταν είναι τόσο πολύ το νερό. Mm-hmm. Δηλαδή όταν δείτε ότι οι μελέτες λένε ότι θα μειωθούν οι μέρες βροχόπτωσης, αλλά το νερό θα είναι το ίδιο, ίσως και περισσότερο από αυτό που πέφτει τώρα, που πέφτει με μια ροή σε όλο τον χρόνο, καταλαβαίνετε ότι κάποιες μέρες θα πέσει πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό, βέβαια. Το κυριότερο όμως, κυρία Σφακιανάκη, να το κλείσω το θέμα, είναι το ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα ακραία φαινόμενα υπήρχαν πάντα, το ακούμε από τους μετεωρολόγους και έχει δίκιο απόλυτο ο κύριος Λέκας. Αυτό που φαίνεται ότι αλλάζει είναι συχνότητα. Mm. Δηλαδή εκεί που το είχαμε κάθε 50 χρόνια, μπορεί να είναι κάθε 30 ενδεχομένως, κάθε 20. Να είναι πολύ πιο συχνό. Αυτό κάνει πιο ευάλωτες τις οικοδομές, τις κατασκευές, τα έργα. Ναι. Αλλάζει τελείως τη συμπεριφορά των οικοδομών, των κατασκευών σε σχέση με το τι έρχεται. Mm-hmm. Και πρέπει να προετοιμάσουμε την κοινωνία, πρώτα η πολιτεία και οι κοινωνίες να προετοιμαστούν, γιατί δυστυχώς θα έρθουν δύσκολα χρόνια έρχονται. Και δεν ξέρω κατά πόσο οι μηχανισμοί και πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης θα μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοια ακραία φαινόμενα, κύριε Ξυλούρη, στο μέγεθος, στην ένταση αυτών. Φοβάμαι ότι σε πολλές περιπτώσεις θα ακολουθούν οι μηχανισμοί του κράτους. Βέβαια, να πω την αλήθεια, το κράτος το δικό μας έχει μια ευαισθησία, και δεν μιλάω για σήμερα, μιλάω για τα τελευταία ίσως 10 χρόνια, 15 χρόνια που έχουν αρχίσει τα 10 χρόνια. Έχουμε δει στο κράτος μια προετοιμασία, το βλέπουμε, άσχετα από κυβερνήσεις, ο μηχανισμός, ότι προετοιμάζονται. Δεν ξέρω αν μπορούν να το καταφέρουν πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και δίνουμε περισσότερο βάρος, κύριε Ξυλούρη. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Ή να είναι το ίδιο αποτελεσματικό. Βλέπουμε στις πυρκαγιές, ας πούμε. Άμα το δει κανείς με μια φιλοσοφική διάσταση, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία σε μια περιοχή, προφανώς και λιγοστεύει το νερό, θα αλλάξει και η βιοποικιλότητα στην περιοχή. Θα υπάρχει μεγαλύτερη καύσιμη ύλη. Mm-hmm. Άρα πιο εύκολα οι φωτιές, άρα πιο πολλές φωτιές, άρα πιο δυνατές φωτιές. Αυτό δύσκολα ένα κράτος που έχει μια συγκεκριμένη δομή και προσανατολισμό μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Γι' αυτό βλέπουμε φωτιές που θα έπρεπε να τις αντιμετωπίζουμε και λέμε, άμα είναι δυνατόν. Να. Και όμως φεύγει, γιατί δεν υπάρχει η κουλτούρα και η δυνατότητα να το αντιμετωπίσει. Και κάποια στιγμή, αν συνεχίσει να καίγονται έτσι τα δάση μας, ας πούμε, θα αλλάξει και η δομή των οικοσυστημάτων. Mm-hmm. Και θα πρέπει να δούμε ποια οικοσυστήματα, ποια δέντρα πρέπει να φυτευτούν που να είναι πιο ανθεκτικά. Αυτό δεν γίνεται σε ένα βράδυ. Θέλει χρόνια. Χρόνια, πολλά χρόνια. Ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο θέλει και
όπως είπατε και εσείς, θέλει χρόνια για να αρχίσουμε να βλέπουμε και αποτελέσματα και να μπορέσουμε να χτίσουμε και ένα τείχος, έναν άχωμα σε όλα αυτά τα οποία έρχονται. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο αυτό. Δεν μπορούμε άλλωστε να μένουμε έξω από αυτή τη συζήτηση. Μας αφορά άμεσα. Θέλω όμως να πάμε και στο θέμα για το οποίο σας είχα καλέσει και στην εκπομπή σήμερα. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με την αυτοψία την οποία κάνατε στα έργα του ΒΟΑΚ. Βρεθήκατε στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη και Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Τη δική σας λοιπόν την εικόνα και την ενημέρωση που είχατε. Ωραία. Καταρχάς ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να το επικοινωνήσω με τον κόσμο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Κυρία Σφακιανάκη, θα ξεκινήσω λίγο πιο πίσω σε σχέση με το ΒΟΑΚ. Η Περιφέρεια Κρήτης, δυστυχώς, μπορούσε να παρέμβει, ας το πούμε έτσι, μέσω της ΜΠΕ, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Mm-hmm. Δεν είχε άλλη δυνατότητα. Mm-hmm. Το κάναμε. Η εντολή και η κατεύθυνση του Περιφερειάρχη, του Σταύρου του Ρεναουτάκη, ήταν ότι μπορούμε να το βάλουμε στο τραπέζι. Η διεκδίκηση, η πολιτική είναι άλλο πράγμα, αυτό που κάνει η περιφέρεια και ενδεχομένως και άλλοι παράγοντες, αλλά μιλάω για την περιφέρεια και για τους δήμους, διεκδικούν τον καλύτερο δρόμο, αλλά στο τεχνικό κομμάτι, αν θέλετε, στην επί της ουσίας αντιμετώπιση και διαπραγμάτευση έγινε και γίνεται μέσω των φορέων όλων και της περιφέρειας και του τεχνικού επιμελητηρίου και των δύο, να μην ξεχάσω κανένα, στη ΜΠΕ, στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τι έχω εντολή λοιπόν ως πρόεδρος Επιτροπής για την περιφέρεια της περιβάλλοντος? Να παρακολουθούμε περιβαλλοντικά το έργο. Να παρακολουθούμε τα πρωτόκολλα για την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί και μια και δύο εταιρείες που έχουν, τρεις εταιρείες έχουν εμπλακεί πια. Και αν τηρούνται οι περιβαλλοντικές παράμετροι ουσιαστικά που έχετε θέσει. Είναι ένας έμεσος καλός τρόπος, υποχρεωτικός, mm-hmm. υποχρεωτικός για μας και για τις εταιρείες να βλέπουμε το έργο. Αν τηρούνται τα πρωτόκολλα, τα περιβαλλοντικά, γίνονται οι ΤΕΠΕΜ, οι τεχνικές μελέτες που προβλέπονται για την απόθεση των υλικών, τηρούνται οι όροι για τους σπαστήρες που κάνουν τα δρανή υλικά, τηρούνται οι όροι στην κατασκευή το τούνελ, σε όλη την γκάμα. Αυτό πήγαμε χθες να κάνουμε. Και θα το κάνουμε τακτικά. Ναι, για να μην μένει και ο κόσμος μόνο στα χρονοδιαγράμματα, τελειώνει ή δεν τελειώνει το έργο. Η περιβαλλοντική όρη είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό κομμάτι στα έργα. Και είναι και διακόπτης on off. Δηλαδή, αν δεν το τηρούν, υπάρχει ποινή. Υπάρχουν συνέπειες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το έχουν αντιμετωπίσει και το έχουν καταλάβει οι εταιρείες ότι ναι, πρέπει να τηρούνται οι όροι. Δεν μπορεί δηλαδή να δουλεύει ένα παστήρα και να γεμίζει σκόνη μια ολόκληρη περιοχή. Mm-hmm. Αν πείτε το λιγότερο είναι αυτό. Δεν είναι το λιγότερο, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Ναι. Είναι όμως η διαχείριση των υλικών εξκαφής. Είναι η τήρηση όχι μόνο των χρονοδιαγραμμάτων, αλλά των όρων που έχουν τεθεί κατά τη φάση της κατασκευής γενικότερα. Αυτό είναι η δυνατότητα που έχουμε σήμερα, ως Περιφέρεια Κρήτης μιλάω, mm-hmm. να το κάνουμε και το κάνουμε και θα το κάνουμε, θα είμαστε εκεί. Ξέρουν δηλαδή ότι πάμε, όχι γιατί θα πάει ο χωροφύλακας να τους ελέγξει. Mm-hmm. Αν χρειαστεί το κάνουμε και αυτό. Να δούμε τις μετρήσεις, τι επιπτώσεις έχει στον αέρα, τι επιπτώσεις έχει στα νερά, πού είναι η αποθεσιοθάλαμη. Πάμε κυρίως για να βοηθήσουμε, παιδιά, να το κάνουμε καλύτερο το έργο και καλύτερη την λειτουργία του έργου στην κοινωνία. Mm-hmm. Να μην ταλαιπωρείται η κοινωνία, να μην έχει τις μικρότερες επιπτώσεις, γιατί επιπτώσεις τα έχει. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Όταν γίνεται ένα έργο και ταλαιπωρία υπάρχει και επίδραση στο περιβάλλον υπάρχει, να το μικρύνουμε. Είναι οι λιγότερες δυνατές. Τις μικρότερες δυνατές και σύμφωνα με τον νόμο. Και νομίζω ότι αυτή τη δυνατότητα εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης θα την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Είστε ικανοποιημένος από την αυτοψία και τα όσα την ενημέρωση που είχατε, βεβαίως, λοιπόν. Βεβαίως. Είδαμε ότι ξεκίνησα τα δύο τούνελ, διπλά τούνελ, mm. και από τη μεριά του Ηρακλείου, των Μαλίων, και από τη μεριά του Λασιθίου, από τη μεριά δηλαδή του Σεμιναρίου. Ναι. Άλλο πέτρωμα είναι από εδώ, δυτικά, και άλλο πέτρωμα, άλλο έδαφος είναι από την άλλη μεριά. Είδαμε την τεχνική που θα κάνουν τη διάνοιξη. Πού θα πηγαίνουν τα υλικά. Και το χρονοδιάγραμμα που βάλανε, τουλάχιστον από όσο λένε, ναι, μπορεί να τηρηθεί. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να τηρηθεί το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου, γιατί είχε θέματα στην απαλωτρίωση. Υπάρχει θέμα της απαλωτρίωσης. Έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές στη χάραξη. Mm-hmm. Δηλαδή, αμέσως μετά το Σελινάρι, η χάραξη, όπως ήταν η πιο νότια, τώρα έχει μεταφερθεί
δεν έχει εγκριθεί ακόμα, αλλά ξέρουμε ότι η πρόταση είναι να πάει λίγο πιο βόρεια, πιο κοντά δηλαδή στον υφιστάμενο δρόμο και το τούνελ που, γιατί πρέπει να γίνει τούνελ εκεί διπλό, θα είναι πιο μικρό μήκο σε σχέση με το αρχικά σχεδιαζόμενο. Η αλλαγή στη χάραξη πάντως, κύριε Ξυλούρη, δεν είναι κάτι το οποίο μας προκαλεί έκπληξη. Δηλαδή γίνεται σε τέτοια έργα, εφόσον απαιτείται όταν το βλέπουν. Ξέρετε πότε είμαστε καχύποπτοι? Όταν η αλλαγή στη χάραξη ή αλλαγή σε κάποιο στάδιο της κατασκευής επιβαρύνει το έργο. Τότε πάντα το κοιτάμε, γιατί μήπως θα μπορούσε να αποφευθεί. Εδώ αυτή η συγκεκριμένη αλλαγή είναι οικονομικά καλύτερη. Δηλαδή μικρότερο το κόστος. Και μικρότερη και η περιβαλλοντική ζημιά. Κόβει, καταργεί ένα cut and cover, μια κατασκευή που κόβει ένα βουνό και κάνει σαν μια τρασέρα. Το καταργεί. Είναι καλύτερη λύση. Δεν το είδανε στη μελέτη. Ωραία, το βλέπουμε τώρα, το διορθώνουμε τώρα. Νομίζω ότι η ενημέρωση που είχαμε και η εικόνα που εισπράξαμε είναι θετική. Θα είμαστε εκεί. Δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του έργου. Είναι μεγάλα έργα, κυρία Σφαγιανάκη. Είναι 350 εκατομμύρια το ένα και 190-200 το άλλο. 550 εκατομμύρια τα δύο έργα, το ΣΔΙΤ μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Μεγάλα έργα. Είναι για την Κρήτη είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτά τα έργα προχωρούν, έχουν μπει στη ράγα και θα ολοκληρωθούν, γιατί είναι δύσκολο πια να σταματήσει. Μπήκε το τρένο στη ράγα, θα πάει. Το ερώτημα είναι πότε θα ξεκινήσει το μεγάλο κομμάτι Ηράκλειο-Καστέλη-Χανιά και ευτυχώς μπήκε στην προαίρεση Χανιά-Κίσαμος. Μπήκε τώρα ανακοινώθηκε αυτές τις μέρες, το ξέραμε. Ξέραμε δηλαδή ότι ετοιμάζεται και μάλιστα είχα την ενημέρωση ότι θα μας έρθει σύντομα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τα περιβαλλοντικά του. Ήδη δηλαδή έχω μιλήσει με τους μελετητές και με το Υπουργείο ότι σύντομα. Άρα θα έρθουν και αυτά σύντομα. Θα έρθουν και αυτά σύντομα. Που σημαίνει ότι. Και έχουμε ενημερωθεί. Σημαίνει ότι κινείται η διαδικασία, ότι υπάρχει κινητικότητα, ναι, κύριε Ξυλούρη. Αυτό που δεν έχει κινηθεί και έχει δίκιο η Ανατολική Κρήτη είναι το Άγιος Σιτία. Αυτό. Ναι, γιατί. Έχει αυτό δίκιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο παράπονο της Σιτίας εκεί της περιοχής. Να σας πω κάτι. Παραβιάζω ανοιχτές πόρτες να μπω αυτά που λέει ο Σταύρος Ορνάτο, ο Περιφερειάρχης. Εμείς αγωνιζόμαστε για έναν ΒΟΑΚ από τη γη μου στη Σιτία. Έτσι. Η Κρήτη είναι για μας ενιαία, η ομπρέλα της περιφέρειας καλύπτει όλη την Κρήτη και έχουν δίκιο. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Ότι από τον Άγιο και μετά δεν υπάρχει ο ίδιος ρυθμός, για να μην πω ότι μπορεί, σε ορισμένα σημεία δεν υπάρχει καθόλου ενδεχομένως, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ρυθμός σχεδιασμού και προοπτικής υλοποίησης του έργου είναι πάρα πολύ αργός. Δεν είναι το ίδιο όπως στην υπόλοιπη Κρήτη. Εκεί πρέπει να δοθεί βάρος. Ο δρόμος αυτός πρέπει να φτιαχτεί. Μπορεί να είναι δύσκολος κατασκευαστικά, είναι. Μπορεί να έχει άλλα θέματα κυκλοφοριακά, τα έχει. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε δύο διαφορετικές ταχύτητες στην Κρήτη. Έτσι. Δεν μπορεί να μείνει έτσι μια περιοχή. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και είναι αυτό που λέμε για την ισόρροπη ανάπτυξη, κύριε Ξυλούρη, ότι ακόμα όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες συνθήκες, θα πρέπει να τις ξεπερνάμε και να βάζουμε όλη πλάτη σε αυτό. Ακριβώς. Να πω ένα στοιχείο που μπαίνει πολλές φορές και μπαίνει και τώρα. Ή τουλάχιστον μπαίνει ως ανάχωμα εμπόδιο. Κάνουμε έναν δρόμο σε μια περιοχή γιατί το έχει ανάγκη με την έννοια ότι είναι ανεπτυγμένη, άρα της δίνουμε τη δυνατότητα να έρθει το δικό της δίκτυο στο επίπεδο της ανάπτυξης που έχει, ή κάνουμε σε μια περιοχή που έχει δυνατότητες ανάπτυξης, κάνουμε υποδομές για να ανέβει. Στην Κρήτη, μέχρι τώρα που γίνεται στο Ηράκλειο, μέχρι και τον Άγιο, ισχύει το πρώτο. Δηλαδή η περιοχή είναι ανεπτυγμένη, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Έχετε ανακαλύψει ανάγκες. Έχετε ανακαλύψει ανάγκες. Στην άλλη περιοχή που είναι πίσω, και είναι πίσω και επειδή δεν υπάρχει δρόμος, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης με το αεροδρόμιο. Εκεί ο δρόμος χρειάζεται για να δώσει όθηση. Δηλαδή δεν πρέπει να κριθεί με αυστηρός αντικειμενικά σε εισαγωγικά μεγέθη ποιο είναι το κυκλοφοριακός φόρτος, γιατί είναι μικρός. Αλλά αν πάμε έτσι, δεν πρέπει να γίνει κανένας δρόμος παρά μόνο να περιμένουμε πρώτα να γίνουν οι επενδύσεις σε μια περιοχή. Δεν θα γίνουν εύκολα. Όχι, κύριε Ξυλούρη, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις. Ακριβώς. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά φοβόμαστε και εμείς, δημοσιογραφικά το λέω πάντα, μην μπαίνει και το επιχείρημα, γίνεται ένας τέτοιος δρόμος τόσα χιλιόμετρα και κολλάται στο ένα κομμάτι. Η Κρήτη είναι συνολικά μία και πρέπει όλες οι περιοχές να. Πρέπει να το ξαναπώ ότι ως Περιφέρεια Κρήτης είμαστε δίπλα στο πλευρό τους. Έχουν δίκιο, διεκδικούν και θα διεκδικούν μαζί ο δρόμος να πάει μέχρι Σιτία. Και προφανώς οι κάθετοι άξονες που θα ενώσουν
τη Νότια Κρήτη που έχει άλλα χαρακτηριστικά η Νότια Κρήτη. Δεν μπορεί να γίνει ένας ΒΟΑΚ στη Νότια Κρήτη, ΝΟΑΚ, σαν το ΒΟΑΚ. Δεν μπορεί. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει οδικό δίκτυο. Που νομίζω ότι το έχει ανάγκη. Είναι ο τελευταίος οδικός άξονας στην Ευρώπη. Yeah. Για σκεφτείτε το. Ο τελευταίος οδικός άξονας στην Ευρώπη που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ο ΒΟΑΚ. Mm-hmm. Ένα έργο που θα πάει 3 δις. Έχει ξεπεράσει ήδη τα 2, τόσο. Και ένα έργο που έχει αργήσει. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Έχει αργήσει εδώ και χρόνια. Δεν είναι μόνο η ασφάλεια, δεν είναι μόνο ότι γλιτώνει ο κόσμος, αλλήμον είναι το πρώτο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Και νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια καλή τροχιά στο κομμάτι το ανατολικό της Ανατολής Κρήτης. Mm-hmm. Περιμένουμε. Και το μεγάλο κομμάτι να ξεκινήσει. Το μεγάλο κομμάτι να ξεκινήσει, γιατί. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο το έργο αυτό. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο το εγχείρημα. Έχει τούνελ, έχει γέφυρες πάρα πολλά χιλιόμετρα. Mm-hmm. Πάρα πολλά όμως. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι έχει προϋπολογιστεί το κονδύλι, υπάρχει, έχει δεσμευτεί. Εν πάση περιπτώσει, το χρονιάγραμμα φαίνεται ότι υπάρχει και υπάρχει ταμείο ανάκαμψης και όχι μόνο. Θα έχει θέματα. Και θα έχει θέματα στην κατασκευή. Και να πω και κάτι που επειδή έχουν γίνει συζητήσεις πάρα πολλές για τις αλλαγές που έχουν προτείνει πάντες. Με πρώτη και τελευταία, αν θέλετε, την περιφέρεια. Ναι, την περιφέρεια. Γιατί είναι και πολύ εμπλεκόμενοι. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές πάρα πολλές. Να, ένα παράδειγμα. Αυτό που γίνεται σε Ελληνάρη τώρα. Mm. Ποιος μπορούσε να πει από τότε θα γίνει. Αλλαγές θα γίνουν σε αυτό το δρόμο. Δηλαδή, αν στα 22 χιλιόμετρα γίνουν τόσες αλλαγές ή μια σοβαρή αλλαγή όπως είναι αυτή εδώ, φανταστείτε θα γίνει στα 150 χιλιόμετρα. Yeah. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που λέμε υπογειοποίηση. Δεν είναι ακριβώς υπογειοποίηση, αλλά είναι μια διαμόρφωση του ΒΟΑΚ εντός του Ηρακλείου για να υπάρχει επικοινωνία του βόρειου τμήματος του Ηρακλείου με το νότιο τμήμα. Εκεί θα υπάρχουν αλλαγές. Θα υπάρχουν παρεμβάσεις που θα ανεβάσουν το κόστος. Μπορεί να μην το ανεβάσουν πάρα πολύ, αλλά θα υπάρξουν αλλαγές. Εκεί πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε επικοινωνία, συνεργασία με το Υπουργείο, με τους φορείς, με τους μηχανικούς, με τους μελετητές, με τους δήμους που ενδιαφέρονται, που περνάνε την περιοχή τους, για να κάνουμε τον καλύτερο δρόμο. Τώρα θα γίνει. Αν γίνουν κατασκευαστικά, να το πω, αστοχίες, όχι λάθη, δύσκολα διορθώνονται. Να. Εδώ είμαστε λοιπόν για να το παρακολουθήσουμε. Θα το παρακολουθούμε και θα το παρακολουθούμε και για χρόνια, κύριε Ξυλούρη, αλλά σημασία έχει να καταγράφουμε πρόοδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.